Κυρίες και κύριοι, σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Open με τον ξυλοδαρμό του διαιτητή Θανάση Τζίλου έξω από το σπίτι του στη Λάρισα. Ο διεθνής διαιτητής δέχτηκε επίθεση χθες το πρωί από τρία άτομα την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσετε κόβουν την ανάσα. Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του διαιτητή Θανάση Τζίλου έξω από το σπίτι του στη Λάρισα φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Open. Οι τρεις κακοποιοί χτυπούν αλίπητα τον διεθνή διαιτητή για μισό λεπτό. Στο κεφάλι και στα πόδια, οι κραυγές του κόβουν την ανάσα. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται καρέ-καρέ η άγρια επίθεση. Οι δράστες έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους μπροστά από το αυτοκίνητο του Θανάση Τζίλου. Όταν ο διαιτητής βγαίνει από το σπίτι του και μπαίνει στο αυτοκίνητο, τον ακινητοποιούν. Οι δύο τον βγάζουν έξω, τον κρατάνε στο έδαφος και τον χτυπούν. Ένας τρίτος στέκεται και παρακολουθεί. Κάτοικοι της περιοχής που ακούν τις παρακτικές κραυγές του Θανάση Τζίλου βγαίνουν στο δρόμο τρομοκρατημένοι. Αποσβολωμένοι παρακολουθούν τον ξυλοδαρμό ανήμποροι να αντιδράσουν. Τι έγινε? Το πίτσα. Οι δράστες αφήνουν εμόφυρτο τον διαιτητή στην άσφαλτο και με γρήγορες κινήσεις μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους. Είναι αυτό το λευκό γιοταχή. Με ψυχραιμία απομακρύνονται από την περιοχή. Ο Θανάσης Τζίλος προσπαθεί να συνέλθει από τα χτυπήματα. Σηκώνεται και κλείνει την πόρτα από το αυτοκίνητό του. Κουτσένοντας απομακρύνεται και πηγαίνει στο απέναντι πεζοδρόμιο για να συνέλθει. Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο της επίθεσης φτάνει ασθενοφόρο, το οποίο παραλαμβάνει τον διεθνή διαιτητή και τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.